καρδιά των νέων χτυπά εδώ. Στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 6 κάθε Δευτέρα. Από εμάς με τους νέους. Γεια σας, καλωσορίσατε Δευτέρα σήμερα. Είμαστε ηχογραφημένοι. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Νιούλικου, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σημεού. Και επειδή όλοι θυμόμαστε να βγούμε σήμερα στη φύση, γιατί το οφείλουμε στην παράδοσή μας και χαιρόμαστε αυτά τα όλα τα καλά που της επιτρέπουμε να μας δίνει, είπαμε να δράξουμε την ευκαιρία και να φιλοξενήσουμε εδώ μέλη του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου. Είναι δίπλα μου η Βασιλική Αναστάση. Καλώς όρισες, Βασιλική. Γεια σου, Βίκη. Είναι ο Κωνσταντίνος Χαραλάμπους. Χαίρετε. Και η Μέλπο Αποστολίδου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπες καλημέρα γιατί ηχογραφούμε καλημέρα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, θυμόμαστε σήμερα να βγούμε και να απολαύσουμε τη φύση, διότι έτσι το απαιτεί η παράδοση, η θρησκεία μας, να καθαρίσουμε τώρα σώμα και ψυχή ενώπιση του Πάσχα. Και χαιρόμαστε τώρα, είναι και ωραία η άνοιξη, χαιρόμαστε πραγματικά, παρόλο που υπάρχει σκόνη στην ατμόσφαιρα, τα όσα καλά μας προσφέρει η φύση. Αλλά θυμόμαστε συνήθως μια φορά το χρόνο να το κάνουμε αυτό. Δυστυχώς οι περισσότεροι. Ευτυχώς για μας που υπάρχετε εσείς και φροντίζετε αυτή η φύση να λειτουργεί όσο καλά γίνεται, όσο καλύτερα γίνεται και όσο πιο ομαλά τις επιτρέπουμε εμείς. Να μου πείτε τις ιδιότητες σας, διότι έχετε διάφορες ιδιότητες στον πτηνολογικό σύνδεσμο. Ο Κωνσταντίνος, μου επιτρέψτε κυρίες, αφού έναν τον έχουμε τον κύριο να αρχίσω από τον κύριο. Ο Κωνσταντίνος Χαραλάμπους είναι λειτουργός επικοινωνίας, δηλαδή. Βασικά εργάζομαι στο επικοινωνιακό κομμάτι του οργανισμού. Και όταν λέμε επικοινωνία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τον κόσμο, με τα μέλη μας κτλ. Οι αρμοδιότητες μου βρίσκονται σε δύο εκστρατείες του πτηνολογικού συνδέσμου. Η πρώτη αφορά ένα πρόγραμμα, ένα έργο για την προστασία του ΓΥΠΑ, που είναι ένα πτηνό το οποίο κινδυνεύει άμεσα με εξαφάνιση στην Κύπρο. Και κάποιος διερωτάται αν υπάρχουν ΓΥΠΕΣ στην Κύπρο. Υπάρχουν ΓΥΠΕΣ στην Κύπρο. Μετρημένοι. Στα παλαιότερα χρόνια υπήρχαν μεγάλοι αριθμοί. Πλέον όμως, λόγω διάφορους κινδύνους που αντιμετωπίζει, έχει μειωθεί αισθητά ο πληθυσμός τους. Γύρω στα 10 πουλιά βρίσκονται πλέον μόνο στην κυπριακή φύση και αντιλαμβάνεστε ο αριθμός είναι τόσο μικρός που κινδυνεύει με εξαφάνιση. Εξαφάνιση είναι το είδος. Mm-hmm. Και είναι στην Πάφο, σε ποια περιοχή? Ναι, είναι στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Mm-hmm. Στο παρόν στάδιο υπάρχει μόνο μία αναπηκεία όπου φωλιάζουν και αυτή βρίσκεται στους γκρεμούς της Επισκοπής. Μεταξύ Λεμεσού και Πάφου. Ναι, δηλαδή. Εσείς τους εντοπίζετε, τους βάζετε δαχτυλίδι, δηλαδή τι γίνεται? Ναι, αυτή είναι μια δουλειά που γίνεται όχι μόνο από το πτηνολογικό, αλλά και τις αντίστοιχες υπηρεσίες του κράτους, ναι. Δηλαδή την υπηρεσία Θύρας και Πανίδας και το Τμήμα Δασών. Πέραν από αυτού όμως, το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην προστασία μεν του πληθυσμού, αλλά και στην ενίσχυση του. Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε τα αναπομείναντα πουλιά, αλλά παράλληλα να ενισχύσουμε τον πληθυσμό τους. Και αυτό γίνεται μέσω εισαγωγής αριθμού πουλιών από την Κρήτη. Mm-hmm. Διερωτούμε γιατί εσύ ως Κωνσταντίνος είχες την ανάγκη να εμπλακείς ως νέος μετά τις σπουδές σου, φαντάζομαι. Ναι, θα έλεγα ότι έχουμε την ανάγκη να βοηθήσουμε. Θέλουμε να κάνουμε κάτι που να έχει αξία πέραν από το οικονομικό όφελος που προσφέρει σε εμάς ως εργασία, αλλά να είναι κάτι που να προσφέρει και στην κοινωνία. Και το περιβάλλον είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος να το κάνεις αυτό. Είναι κάτι που προσφέρεις υπηρεσίες, αν θέλεις, στην κοινωνία, αλλά όχι μόνο στην κοινωνία του σήμερα, αλλά και στην κοινωνία του αύριο. Ναι, διότι δανειζόμαστε ούτως ή άλλως εμείς το περιβάλλον και το χώρο, τον περιβάλλοντα μας χώρο από τις επόμενες γενιές που θα έρθουν. Ακριβώς, οπότε ακριβώς. Τουλάχιστον εμείς πρέπει να την αφήσουμε έτσι όπως την πήραμε. Και αν μπορούμε, όπως κάνετε εσείς, να την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Να διασφαλίσουμε ότι ναι, θα υπάρξει μέλλον σε αυτά τα είδη, τα οποία είναι υπό εξαφάνιση. Όταν μου λες ότι υπάρχουν μόνο 10 γήπες. Ναι, είναι κάτι που αποτελεί. Είναι κάτι που μας λείπει ιδιαίτερα, θα έλεγα. Και
μας πεισμώνει ακόμα περισσότερο στην προσπάθεια μας να προστατεύσουμε αυτό το είδος. Ξέρεις, Κωνσταντίνε, κάποιος θα πει τώρα, είσαι νέος. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν με την οικονομική κρίση, με τις αξίες οι οποίες καταραίουν, με τα όσα μάθαμε ότι ήταν πυλώνες και ξαφνικά ήταν πυλώνες πάνω σε άμμο και αλλάζει τελείως το σύστημα και ο χώρος μας, διερωτάται κάποιος γιατί να δώσουμε τόση πολύ σημασία στους γήπες. Θα έλεγα ότι βλέπουμε ήδη ότι οι παρούσες αξίες έχουν αρχίσει να χάνουν ίσως τη σημαντικότητα τους και πλέον βλέπουμε ότι το μοντέλο που χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα έχει ίσως αποτύχει και θα πρέπει να στραφούμε σε κάτι άλλο που να έχει μεν ως κέντρο τον άνθρωπο, αλλά να στηρίζει και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον άνθρωπο από τη φύση. Και ειδικά για το γήπα θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του. Λειτουργεί ως ο καθαριστής της φύσης, θα λέγαμε. Δηλαδή είναι ένα πτηνό το οποίο τρέφεται με νεκρά ζώα, δηλαδή δεν κυνηγάει για να τραφεί. Και εξού και ο ρόλος του καθαριστή, δηλαδή καθαρίζει ας πούμε τη φύση από τα νεκρά ζώα. Και αυτές οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικές και για τον άνθρωπο αλλά και για τη φύση, γιατί αντιλαμβάνεστε αλυσίδα λειτουργίας της φύσης. Ακριβώς. Και ο γήπας ως η κορυφή της αλυσίδας αυτής έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Δηλαδή αν μη εκλείψει αυτός ο ρόλος, αν χαθεί ο γήπας και χαθεί ο ρόλος του, τότε το όλο οικοσύστημα βρίσκεται σε κίνδυνο. Mm. Και ήταν η δική σου επιλογή να ασχοληθείς με το γήπα? Ήταν και δική μου επιλογή. Ναι, φυσικά είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν εκτός από το πτυχιολογικό και άλλες υπηρεσίες, το τμήμα δασών και υπηρεσία θύρας και πανίδας, αλλά ήταν και προσωπική μου επιλογή ως περιβαλλοντολόγου να εμπλακώ στο πρόγραμμα αυτό. Έχεις σπουδάσει που το αντικείμενο σου εννοείται περιβαλλοντολόγος? Είμαι δασολόγος περιβαλλοντολόγος. Έχω σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Όταν σπούδαζες, είχες υπόψη σου να ασχοληθείς με την προστασία κάποιου είδους? Ή αυτό προέκυψε στο δρόμο? Θα λέγαω ότι αυτό προέκυψε στην πορεία. Σίγουρα έχεις κάποια είδη στο μυαλό σου όταν σπουδάζεις. Ή όταν επιστρέφεις στον τόπο σου. Ναι. Όμως θα έλεγα ότι είμαι πολύ τυχερός που συμμετέχω σε αυτό το πρόγραμμα. Υπό την έννοια ότι το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα είδος που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη φύση της Κύπρου. Παρόλο που κάποιος όταν ακούσει ότι δίνεται τόση σημασία για τους γήπες, θα έλεγε κανείς, ο αδερφέ μου, εδώ χάνεται ο κόσμος ολόκληρος και εμείς ασχολούμαστε με γήπες. Αλλά αν το δει κανείς από αυτή την πλευρά, όντως διακόπτεται μετά μια ολόκληρη αλυσίδα της φύσης. Και είναι σημαντικό. Επίσης, λοιπόν, η Μέλπο Αποστολίδου, πες μου πρώτα την ιδιότητα σου. Λοιπόν, εγώ συντονίζω ένα έργο για την προστασία της λίμνης Ορόκλινης. Α, εκεί εντάξει, ακούσαμε διάφορα, γράφονται διάφορα, λέγονται διάφορα. Εσύ σπούδασες? Έχω σπουδάσει βιολογία και μετά έκανα μεταψυχιακά σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος. Και έχεις εμπλακεί στον πτηνολογικό συνδυασμό? Ναι, όχι αμέσως μετά τις σπουδές μου, λίγο μετά. Ξέρεις, επιστρέφεις στην Κύπρο γεμάτη ενθουσιασμό να ασχοληθείς με αυτό που εφαρμόσεις τις ιδέες σου. Έχω ταμιχθεί, μπορώ να πω. Α, ωραία. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό αυτό ανάμεσα στους νέους. Δηλαδή να σπουδάζουν, να έχουν όνειρα, να θέλουν όντως να πραγματοποιήσουν και να βρουν έδαφος για να εφαρμόσουν όλα όσα διδάχτηκαν. Και όντως αυτό να καρποφορεί. Είναι πραγματικά από αυτή την εκπομπή έχω τόσα πολλά ακούσει για όνειρα και στο τέλος ξέρεις να κόβονται λόγω της οικονομικής κρίσης ή να θέλουν πλέον οι νέοι να φύγουν από την Κύπρο γιατί ακριβώς δεν βρίσκουν έδαφος να εφαρμόσουν εκείνα τα οποία διδάχτηκαν και να προχωρήσουν, δηλαδή ανοίγονται τεράστιοι δρόμοι. Και νομίζω πως για τους φοιτητές που τελειώνουν τώρα τις σπουδές ή τελειώσαν τα τελευταία δύο χρόνια τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Ναι. Άρα είσαι συντονίστρια? Είμαι συντονίστρια σε ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το πρόγραμμα Life της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι.
υλοποιείται από το 2012 στην Κύπρο. Είναι ένα πρόγραμμα τριετούς διάρκειας και σε αυτό συμμετέχει η Υπηρεσία Θύρας και Πανίδας ως επικεφαλής εταίρος, ο Πτυχνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Κοινοτικό Συμβούλιο Ρόκλινης. Και είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η συνεργασία, διότι οι συγκεκριμένοι εμπλεκόμενοι φορείς είναι οι απαραίτητοι που έπρεπε, αυτοί που έπρεπε να είναι, συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Και το ειδικά το ότι είναι, συμμετέχει και το Κοινοτικό Συμβούλιο της κοινότητας, σημαίνει ότι θα αγκαλιάσουν αυτό το έργο και το αγκαλιάζουν. Που τι περιλαμβάνει αυτό το έργο? Ουσιαστικά είναι ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει δράσεις προστασίας, π.χ. περίφραξη της λίμνης. Καταρχήν να πω ότι η λίμνη Ρόκλινς είναι μια πάρα πολύ σημαντική περιοχή της Κύπρου. Ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών. Είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι σε αυτήν φωγιάζουν δύο απειλούμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη και φωγιάζουν σε σημαντικούς αριθμούς στη λίμνη Ρόκλινς. Είναι η Πελοκατερίνα Βανέλους Σπινόσους, στα επιστημονικό όνομα, και ο Καλαμοκανάς Χιμαντόπους Χιμαντόπους, το επιστημονικό. Είναι μεταναστευτικά είδη που έρχονται στη λίμνη Ρόκλινς για να φωγιάσουν. Περίγραψε μας τα λίγο, έχουν χρώματα, λοιπόν, μικρά, μεγάλα πουλιά. Και τα δύο είναι παριδάτια πουλιά. Τι είναι? Παριδάτια. Δηλαδή? Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να μιλάμε με όρους που εμείς οι έξω του χώρου μπορούμε να αντιληφθούμε. Είναι πουλιά υδρόβια καταρχήν, δηλαδή που χρησιμοποιούν υγρότοπους. Ναι. Ξεκινούν κοντά στη λίμνη. Ναι. Και είναι, έχουν κάποια χαρακτηριστικά που τα βοηθούν να χρησιμοποιούν τους υγρότοπους. Π.χ. ψηλά, μακριά πόδια, μακριή ράμφος. Mm-hmm. Προσαρμόστηκαν έτσι τα πουλιά, ούτως ώστε ακριβώς να, ακριβώς να είναι, ναι, να αποκολληθούν από το περιβάλλον. Η Πελοκατερίνα, ναι, είναι είδος περίπου μεγέθους μεσαίου, μεσαίου μεγέθους. Είναι καφέ η πλάτη και μαύρο με άσπρο στον λαιμό. Ναι. Ο Καλαμοκανάς έχει ψηλά κοκκινο-ροζ πόδια. Mm-hmm. Έχει μαύρα φτερά και το υπόλοιπο είναι άσπρο, έχει και λίγο μαύρο στο κεφάλι. Είναι πουλιά που δεν έχω να σου δείξω τις φωτογραφίες, αλλά δεν θα τα μπερδέψεις με κάτι άλλο. Και είναι χαρακτηριστικά της λίμνης Ρόκλινης. Ναι. Οπότε, ναι, επειδή η λίμνη ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ένα λεπτό, ναι. Πού συναντούμε αλλού αυτά τα πουλιά? Υπάρχουν στο φράγμα της Άχνας, ναι. Υπάρχουν στις Αλικές, Αλική Ακροτηρίου ο Καλαμοκανάς, η Πελοκατερίνα και στις λίμνες λιμάτων της Λάρνακας. Υπάρχουν και σε άλλα σημεία της Κύπρου. Εκτός αλλά Κύπρου, στη λίμνη Ρόκλινης φωγιάζουν σε σημαντικούς αριθμούς. Εκτός Κύπρου η Πελοκατερίνα φωγιάζει μόνο σε Ελλάδα και Κύπρο από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ναι, ακόμα ένας λόγος παραπάνω γιατί είναι τόσο σημαντική. Δηλαδή μπορείς να πεις ότι η λίμνη Ρόκλινς, η Κύπρος κρατά το μισό αναπαραγωγικό πληθυσμό της Ευρώπης. Και τι με έχεις ρωτήσει? Πού συναντούμε αλλού τα πουλιά εκτός Κύπρου? Α, ναι, οκ, okay, sorry. Είναι μεταναστευτικά. Έρχονται από Αφρική στην Ευρώπη για να φωγιάσουν. Η Πελοκατερίνα, είπα, έρχεται σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Καλαμοκανάς πάει και σε άλλες χώρες όπως Ιταλία, άλλες μεσογειακές κυρίως ναι, χώρες. Ναι, ναι, ναι. Που βρέχονται από τη λεκάνη της Μεσογείου. Ναι, και λίγο πιο πάνω, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν είναι χώρες, δεν είναι είδη που θα τα βρεις στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Άρα αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η προστασία αυτών των πουλιών αφού κρατούμε ναι, το μίσο πληθυσμό. Είναι σημαντική, ναι. Τι κάνουμε ακριβώς για να τα προστατεύσουμε? Μιλάς για την λίμνη Ρόκλινης? Ναι. Ναι, έλεγα ότι ο ένας λόγος που ξεκινήσαμε αυτό το έργο είναι ότι διότι η λίμνη είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο άλλος λόγος είναι ότι απειλεί τον από διάφορους παράγοντες. Με πιο βασικό την ανθρώπινη όχληση. Δηλαδή, κόσμος που έμπαινε μέσα στη λίμνη κυριολεκτικά είτε με τα αυτοκίνητα, επειδή η λίμνη έχει ρηχά νερά. Τους καλοκαιρινούς μήνες αποξηραίνεται. Έτσι είναι πιο εύκολη η πρόσβαση
αυτούς τους μήνες τους καλοκαιρινούς στη λίμνη. Οπότε έμπαιρναν μέσα με αυτοκίνητα, είτε κόσμος που έπαιρνε βόλτα τους σκύλους τους. Και επειδή αυτά τα δύο είδη ειδικά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα στην όχληση και φωλιάζουν στο έδαφος, οι φωλιές τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε αυτή την όχληση. Οπότε ήταν ανάγκη, υπήρχε η ανάγκη να βρεθεί μια χρηματοδότηση, να βρεθούν λεφτά για να προστατεύσουμε τη λίμνη Ερόκλινης. Έτσι το έργο Life ήταν μια τέλεια ευκαιρία. Είναι το πρώτο έργο Life το οποίο αναλαμβάνει ο Πτυχνολογικός Σύνδεσμος. Και οι δράσεις προστασίας περιλαμβάνουν περίφραξη της λίμνης για να περιοριστεί η ανθρώπινη όχληση. Η αποκατάσταση έγινε η περίφραξη. Θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες. Διανύουμε τώρα το δεύτερο χρόνο του έργου, οπότε κάποιες δράσεις έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν ξεκινήσει, κάποιες ακόμα να ξεκινήσουν. Ναι. Οπότε η αυτή όμως η δράση είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι στην ιεραρχία έρχεται πρώτη. Ο λόγος που δεν έγινε αμέσως ήταν διότι πρώτα έπρεπε να γίνει ένα τοπογραφικό σχέδιο, να βρεθούν τα ακριβή όρια της ζώνης ειδικής προστασίας της λίμνης και τα όρια της κυβερνητικής γης, διότι η περίφραξη θα γίνει μόνο στην κυβερνητική γη της λίμνης και όχι στα ιδιωτικά κομμάτια, διότι γύρω από τη λίμνη υπάρχουν ιδιωτικά τεμάχια, χωράφια. Ο καθένας θέλει να προστατεύσει την περιουσία του. Ναι, οπότε η περίφραξη θα γίνει μόνο στην κυβερνητική γη της λίμνης. Ναι. Οπότε γι' αυτό η δράση είναι προγραμματισμένη για το 2013. Ναι. Άλλη σημαντική δράση που έχει γίνει από την Υπηρεσία Θέρας και Πανίδας είναι η αποκατάσταση ενός κομματιού που είναι πάρα πολύ εφάψεται της λίμνης, στο οποίο είχε δημιουργηθεί, είχε μπαζωθεί για τη λειτουργία ενός υπαίθριου παζαριού. Και αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα για τη λίμνη. Είχε ξεκινήσει το παζαράκι αυτό το 2007. Υπήρχαν πολλές δικαστικές αποφάσεις για να απομακρυνθεί το παζαράκι. Ναι. Και εν τέλει πέρσι, τον Μάρτιο, ασκήθηκε και μία πίεση μέσω του Life, μέσω του έργου. Μετά από 5 χρόνια. Ναι, σχεδόν ναι. Ωραία. Ασκήθηκε μία πίεση διότι υπήρχε κίνδυνος να χαθεί το πρόγραμμα, οπότε με τον κίνδυνο να χαθούν και κρατικά κονδύλια και ευρωπαϊκά κονδύλια, έφυγε το παζαράκι και αυτό το κομμάτι, το οποίο ήταν πλέον μπαζωμένο, ναι, είχαν ρίξει τσιμέντο, άσφαλτο, χαλίκια, έπρεπε να απομακρυνθεί, να ξαναοργωθεί το χώμα, να βγει στην επιφάνεια και φυσικά, εντάξει, αμέσως είχε σταματήσει η όχληση με την παύση της λειτουργίας του παζαριού και αμέσως με την αποκατάσταση είδαμε ξανά τις πελοκατερίνες να επιστρέφουν στο κομμάτι και άλλα είδη. Τι καλά είναι, δηλαδή όταν υπάρχει επιστροφή, δηλαδή να μπορείς να έχεις επιστροφή στην πρώτερα κατάσταση. Ακριβώς. Και είναι και ανταμοιβή για μας που προσπαθούμε να επαναφέρουμε τη λίμνη Ερόκλινη σε μια κατάσταση οικολογικής σταθερότητας. Πόσοι νέοι έχουν εμπλακεί στην προσπάθεια αυτή? Προς το παρόν ασχολούμαι εγώ που συντονίζω το έργο σαν... Και τα παιδιά που έρχονται στη λίμνη. Βασική. Ναι. Τι εννοείς, ποια παιδιά έρχονται στη λίμνη? Κάνουμε επισκέψεις με σχολεία. Επειδή η λίμνη προσφέρεται πάρα πολύ, μπορώ να πω ότι η λίμνη λειτουργεί σαν μια ανοιχτή τάξη για τους μαθητές μας και προσφέρεται πάρα πολύ. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να πάει και να δει τα πουγιά. Έχουμε βάλει και ενημερωτικές πινακίδες, οπότε οποιοδήποτε επισκέπτης πάει και ανά πάσα στιγμή μαθαίνει για τη λίμνη Ερόκλινης και για τα είδη. Και επειδή τώρα έχει ξεκινήσει το έργο, υπάρχει και ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς, από τους μαθητές και κάνουμε πολλές επισκέψεις με σχολεία. Ήθελα να πω ότι κατά τη διάρκεια του έργου θα υπάρχουν ευκαιρίες και για τον κόσμο και για τους νέους να αναμειχθούν. Προς το παρόν αυτή τη φάση τρέχει ένας διαγωνισμός φωτογραφίας, στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι για να τραβήξουν φωτογραφίες από τη λίμνη Ερόκλινης. Ναι. Και με αυτές τις φωτογραφίες θα γίνει μια έκθεση φωτογραφίας και θα παραχθεί ένα φωτογραφικό άλμπουμ για τη λίμνη Ερόκλινης. Οπότε αυτό θα μείνει μετά ένα φωτογραφικό άλμπουμ με φωτογραφίες από τη λίμνη Ερόκλινης, όχι μόνο πουγιά, ναι, τοπία, λουλούδια, έντομα. Η έκταση της λίμνης είναι πια? Είναι περίπου 57 εκτάρια όταν είναι γεμάτη με, ναι, νερό.
Ναι. Η άλλη ευκαιρία που έχει ο κόσμος και οι νέοι να αναμειχθούν είναι φέτος τον Οκτώβρη, Νοέμβρη θα διοργανωθεί μια εθελοντική μέρα καθαρισμού της λίμνης που θα πάμε εκεί με τον κόσμο να καθαρίσουμε την λίμνη από μικρά σκουπιδάκια. Ναι, που αντιλαμβάνομαι ότι φροντίζουμε να... Να πω, Βίκη μου... Ναι. Την ιστοσελίδα του έργου. Βεβαίως την ιστοσελίδα, αλλά και όσον αφορά την έκθεση φωτογραφίας, μέχρι πότε, είπες μου ότι τρέχει, μέχρι πότε. Να πω πρώτα την ιστοσελίδα, είναι www.oroklinyproject.org. Mm-hmm. Εκεί μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, τα τελευταία νέα του έργου, δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν. Έχει πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό, οπότε μαθαίνεις τα πάντα για το έργο, για τη λίμνη Ορόκλινης και για την προσπάθεια. Ωραία, αυτή. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα, μαθαίνουμε τα πάντα. Ναι, όταν να πω και για τον φωτογραφικό διαγωνισμό. Η λήξη προθεσμίας, η προθεσμία για την κατάθεση φωτογραφιών είναι 31 Μαΐου. Φέτος, σε λίγους μήνες, και καταθέτονται φωτογραφίες στο Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκλινης. Όλες οι πληροφορίες για τους όρους, τη διαδικασία πώς καταθέτεις φωτογραφίες, βρίσκονται στην ιστοσελίδα. Θέλετε να πω και ένα τηλέφωνο? Ναι, βεβαίως να δώσεις τηλέφωνο. Μπορείτε να με βρουν εμένα στα γραφεία του πτυνολογικού στο 22-455-072. Ξανά το τηλέφωνο, 22-455-072. Μάλιστα. Πολύ πληροφορία. Ναι, μαζεμένη έτσι είμαι, με λιτάκια απέριτα λόγια. Όμως θεωρώ πολύ σημαντική την εμπλοκή των νέων. Mm-hmm. Και δει το σχολείο. Γιατί τα καλά από την αρχή τα μαθαίνουμε. Mm-hmm. Και το σεβασμό προς το περιβάλλον και έτσι, το τι μας δίνει το περιβάλλον. Η εκπαίδευση είναι το, νομίζω, το α και το μέγα. Μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά δεν πάβει να είναι, νομίζω, από τα πιο σημαντικά. Ναι, πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων στα παιδιά που να καταγράφουν και να αποθηκεύουν τα όσα θετικά περνούμε από το περιβάλλον. Mm-hmm. Και αυτό θα πρέπει να γίνει από τις πολύ μικρές ηλικίες μέχρι και το λύκειο. Ναι. Βίκυ μου, εγώ νομίζω, είμαι της άποψης ότι σαν άνθρωποι έχουμε το ένστικτο της σύνδεσης μας με τη φύση. Απλά στην πορεία είτε αυτό το ένστικτο θα το καλλιεργήσεις είτε θα το ξεχάσεις. Αυτό ναι, και εξαρτάται ακριβώς πώς μεγαλώνει κάποιος. Ακριβώς. Αν κάποιος μεγαλώνει... Ναι. Ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη, εδώ στην Αγλαντζιά, και αν δεν έχει καμία σχέση με το περιβάλλον, αν δεν επισκέπτεται χώρους, αν δεν βγαίνει εκτός πολύ συχνά, ποια σύνδεση θα υπάρχει? Εντάξει, ευτυχώς εμείς έχουμε το πάρκο της Αθαλάσσας, έχουμε ακόμα έναν πάρκο στο Πανεπιστήμιο. Εγώ νομίζω στην Κύπρο γενικά είναι εύκολη πρόσβαση στην εξοχή. Είναι εύκολη πρόσβαση γιατί πώς είναι η Κύπρος? Η Κύπρος είναι και ακόμα έχουμε... μια κουτιά σε σχέση με το. Ναι, και άσχετα με το. Δύο συνοικίες της Αθήνας είναι. Και άσχετα με το αν κάποιος επισκέπτεται όχι το περιβάλλον συχνά, όλοι μας εξαρτώμαστε από το περιβάλλον, όλοι επωφελόμαστε από τις υπηρεσίες που μας προσφέρουν. Ναι, αλλά το θυμόμαστε. Όχι μόνο να το θυμόμαστε, αλλά αν πηγαίνει κάποιος και μαθαίνει ότι μπορούμε να ρίχνουμε ό,τι θέλουμε εμείς στο περιβάλλον, τότε αυτόν τον παιδί, όταν θα μεγαλώσει, θα. Το μιμηθεί, εννοείται. Το κλειδί νομίζω να μην ξεχνάμε τη σύνδεσή μας και την εξάρτησή μας από το φυσικό μας περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να διαφυλάξουμε και εμείς σαν οργανισμός. Γιατί είναι πολύ ωραία οι οικογένειες να πηγαίνουν στη φύση, να κάθονται στο χώμα κάτω και να παρατηρούν τα πιο απλά πράγματα. Έτσι είναι. Και τώρα που είναι και άνοιξη και είναι και καθαρά Δευτέρα... Είναι ό,τι πρέπει. Και θυμόμαστε ότι πρέπει να πάμε έξω για να φάμε. Είναι και τα μεταναστευτικά πουλιά έρχονται στην Κύπρο για να φωλιάσουν. Θα έρθουν σε λίγο οι μελισσοφάγοι, ήρθαν τα χελιδόνια, οι πουπούξοι. Είναι υπέροχα. Ναι, είναι υπέροχα, όντως. Φτάνει να τα σεβόμαστε, Μέλπο. Η Βασιλική Αναστάση, η οποία δεν μας μιλήσει, έκαμε μόνο μία παρέμβαση στην αρχή. Εσύ, Βασιλική, την ιδιότητά σου. Είμαι λειτουργός δικτύου Natura 2000 στο Πτυνολογικό Σύνδεσμο. Ναι. Το δίκτυο Natura 2000 είναι ένα δίκτυο πανευρωπαϊκό των προστατευόμενων περιοχών της Ευρώπης, mm-hmm. Το οποίο υιοθετήσαμε για στην Κύπρο σύμφωνα με ευρωπαϊκές οδηγίες. Ευτυχώς. Ναι. η οδηγία έχει περάσει στο Κυπριακό Δίκαιο και έτσι έχουν βρεθεί οι πιο σημαντικές περιοχές για τη χλωρίδα και τους οικοτόπους και για τα πουλιά. Και έχουν καθοριστεί σαν περιοχές Natura 2000. Εντάξει, αυτό δεν ήταν εύκολο να γίνει. Ήταν μια διαδικασία η οποία πήρε
Αρκετό καιρό. Αρκετά χρόνια, φαντάζομαι. Αρκετά χρόνια, αλλά οι περιοχές αυτές τώρα υπάρχουν και είναι καθορισμένες. Απλά τώρα πρέπει να τις προστατεύσουν. Πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία έτσι, με τον σωστό τρόπο, έτσι ώστε αυτές οι περιοχές να μην είναι απλά περιοχές στα χαρτιά και χάρτες. Εγώ αλλά πιστεύω να είναι ότι αυτό είναι ακόμα δυσκολότερο. Το να προστατευτούν οι περιοχές που έχουν καθοριστεί. Το πρώτο βήμα όμως έγινε. Έγινε το πρώτο βήμα. Αλλά τώρα αυτό είναι το σημαντικότερο, θεωρώ, διότι εκεί ακριβώς δίνεις και το πώς εσύ θα πρέπει να εφαρμόσεις την νομοθεσία, δηλαδή τη δική σου πράξη, αν θα γίνουν τα λόγια πράξεις. Τι σημαίνει απλώς η χαρτογράφηση, δεν σημαίνει τίποτε, αν δεν γίνουν πράξεις, τα όσα θα πρέπει να εφαρμοστούν. Και διερωτούμε, σε ποιο στάδιο είμαστε? Βελτιωνόμαστε. Α, ωραία. Βελτιωνόμαστε. Είμαστε... Σε καλό δρόμο, σιγά σιγά να μπορεί και η κοινωνία να καταλάβει τη σημαντικότητα της εφαρμογής του νόμου. Γιατί σιγά σιγά ο νόμος εφαρμόζεται όλο και παραπάνω, αλλά ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τη σημαντικότητα της εφαρμογής του και να μην αντιδρά. Τι δεν καταλαβαίνουμε, Βασιλική, και πού αντιδρούμε? Για παράδειγμα, δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές σαν κοινωνία, νομίζω, ότι κάποια μεγάλα έργα... τα οποία η κοινωνία βλέπει σαν, ας πούμε, μια οικονομική άνοιξη στην κοινότητα τους, ότι αν αυτά τα έργα γίνονται σε περιοχές οι οποίες είναι προστατευόμενες, οι οποίες τους δίνουν πολύ περισσότερα χωρίς να το καταλαβαίνουμε, τότε χάνουμε. Αν βλέπουμε τις περιοχές τις προστατευόμενες σαν ευρώ, για να χτίσουμε, για να αναπτύξουμε. Διότι είναι δύσκολη καιρή, οπότε εμείς ψάχνουμε να βρούμε όποια κάτι επένδυση. Κάτι εύκολο, δηλαδή... κάτι γρήγορο. Είναι κάτι επένδυση. Γρήγορο, το εύκολο κέρδος, ναι. Για να έχουμε κάτι. Αλλά στη μακροπρόθεσμα χάνουμε, γιατί χάνουμε τον πλούτο μας. Χάνουμε εκείνο που ήταν να έρθει ο ξένος να δει στη χώρα μας. Τι αντιδρούν περισσότερο, οι νέοι ή οι πιο παλιοί? Οι μεγαλύτερες ηλικίες. Κατά την άποψή μου θα έλεγα ότι η πιο μεγάλη. Η προηγούμενη γενιά που έζησαν την οικονομική έξαρση που υπήρχε στις προηγούμενες δεκαετίες. Οι νέοι νιώθω ότι, κατά τη δική μου άποψη, μπορεί να κρίνουν λίγο όταν ακούσουν ότι μπορεί, για παράδειγμα, να χτιστεί μια μεγάλη ανάπτυξη σε μια όμορφη περιοχή φυσική. Ναι. Και τι κάνουμε με αυτές τις, πώς τις προστατεύουμε, πώς θα πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο, τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει ότι αν ένα έργο προτείνεται να γίνει μέσα σε μια προστατευόμενη περιοχή, ναι, τότε πρέπει να εφαρμοστεί, αυτό που ονομάζεται η δέουσα εκτίμηση, που είναι μια μελέτη συγκεκριμένη, εξειδικευμένη, που γίνεται για το πώς αυτό το έργο θα επηρεάσει τα είδη για τα οποία η περιοχή γίνεται προστατευόμενη. Δηλαδή, αν τούτη η περιοχή είναι προστατευόμενη για τον μελισσοφάγο ή για τη σκαλιφούρτα ή για την κράγκα, αυτό το έργο το οποίο προτείνεται θα επηρεάσει τη σκαλιφούρτα, την κράγκα, τον μελισσοφάγο, θα το δει συγκεκριμένα με τα είδη ή τα χλωρίδα ή οτιδήποτε προστατευόμενο. Ναι. Και λες, αν δεν θα την επηρεάσει, αν η μελέτη αποδεικνύει ότι δεν θα την επηρεάσει, τότε αυτό το έργο μπορεί να προχωρήσει. Mm. Αν όμως θα επηρεάσει τα είδη για τα οποία προστατεύουμε την περιοχή, τότε αμέσως είναι κοκκίνο. Τότε, επειδή η νομοθεσία αυτή δεν είναι τόσο αυστηρή, επιτρέπει να... Ήπιες αναπτύξεις. Ναι. Δεν θα πας να χτίσεις, ας πούμε, ένα αιωλικό πάρκο σε μεταναστευτικό διάδρομο. Ναι. Τι θα κάνεις? Τι μπορείς να κάνεις? Τότε η διαδικασία λέει ότι πρέπει να βρεις εναλλακτικές λύσεις. Πρέπει να προτείνεις εναλλακτικές λύσεις. Ή να χωροθετηθεί άλλο το έργο ή να χωροθετηθεί με διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να προταθούν εναλλακτικές λύσεις. Αν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, τότε το έργο μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μόνο αν είναι θέμα υγείας και ασφάλειας. Τις παραπάνω φορές οι αναπτύξεις δεν αφορούν. Τον γκολφ, π.χ. δεν είναι θέμα υγείας και ασφάλειας. Ναι. Η αθλήση. Ναι. Και οι 500 επαύλης όμως. Και οι πισινούλες. Ναι. Αντιλαμβάνομαι τι βλέπουν τα μάτια σας. Ξέρετε πόσο μου αρέσει όταν νέοι έχουν αυτές τις απόψεις και μάχονται? Προσπαθούμε. Να προστατεύσουν τη φύση και αντιλαμβάνονται ότι να παραδώσουν αυτήν τη φύση παρακάτω. Και χαίρομαι πραγματικά.
Ελπίζω πριν να μπούμε στο στούντιο, αναφερθήκαμε στα μέλη. Μου έκαμε εντύπωση πόσα μέλη έχετε ως πτηνολογικός σύνδεσμος Κύπρου. Μου έκαμε εντύπωση ότι έχετε 600 μέλη. Mm-hmm. Ελπίζω αν οι περισσότεροι να είναι, ωραία, να είναι νέοι. Και οποιοδήποτε, αν θέλει να εμπλακεί, έχουμε και πολλά προγράμματα εθελοντισμού. Κάνουμε εξορμήσεις πτηνοπαρατήρησης σχεδόν ωραία. Κάθε Σάββατο. Αν θέλει κάποιος να υποστηρίξει το έργο μας και να συμμετάσχει, μπορεί πολύ εύκολα να εγγραφεί στον πτηνολογικό σαν μέλος. Να πω και την ιστοσελίδα του οργανισμού. Είναι www.birthlifecyprus.org. Και εκεί ο κόσμος μπορεί να μάθει και πληροφορίες για τον οργανισμό. Ναι. Τα μέλη μας λαμβάνουν 4 φορές το χρόνο ένα περιοδικό το οποίο έχει μέσα όλα τα νέα και του πτηνολογικού και για την κυπριακή φύση γενικά. Και επίσης έχουμε και ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο στο οποίο ο καθένας μέσω της σελίδας μας μπορεί να γραφτεί δωρεάν και να το παίρνει κάθε μήνα στο email. Α, αυτό θα σας έλεγα. Είναι δωρεάν η συνδρομή? Η συνδρομή στοιχίζει 30 ευρώ το χρόνο. Ναι. Που ουσιαστικά δηλαδή, δεν είναι για τίποτα. Για να γίνει μέλος σας πρέπει να δώσει 30 ευρώ. Για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Αλλά αυτό που είπα για το e-newsletter μπορεί να εγγραφεί δωρεάν και παίρνει έναν ναι. e-newsletter ηλεκτρονικά στο email του κάθε μήνα. Ωραία. Αλλά σίγουρα τα μέλη είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας, διότι μας δίνουν φωνή, μας δίνουν δύναμη σαν οργανισμό. Βεβαίως, διότι όσα περισσότερα μέλη, τόσο πιο ισχυροί γίνεστε. Αυτό που με ενδιαφέρει και ελπίζω να είναι ότι υπάρχουν πολλοί νέοι σε ηλικία και δεν ξέρω κατά πόσο σας έχουν χαρακτηρίσει και γραφικούς. Δηλαδή σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε τώρα, ο Κωνσταντίνος ασχολείται με το γήπαν, εσύ με τη λίμνη Ορόκλινης, εσύ με τις περιοχές Natura. Δηλαδή μπορεί να σας πει κάποιος ότι ο κόσμος χάνεται και εσύ... Μας το λένε πολλές φορές το λένε. Πάρα πολλά συχνά. Και το χρησιμοποιούν και πολύ και σαν δικαιολογία. Π.χ. αυτό χρησιμοποιείται πάρα πολύ και για την εκστρατεία μας για τα μπελοπούγια. Δηλαδή δίνουμε μια μάχη ενάντια της παράνομης παγίδευσης. Και χρησιμοποιείται συχνά η δικαιολογία. Έχουμε τόσα προβλήματα. Θα ασχοληθούμε με τα μπελοπούγια. Μα έτσι δεν θα πάμε μπροστά. Τι τους απαντάτε με λοιπόν? Ότι δεν θα πάμε μπροστά, άμα μας λέτε έτσι. Τι σημαίνει δηλαδή? Πρέπει να βλέπουμε το χειρότερο για να... Πώς θα προοδεύσουμε άμα βλέπεις το χειρότερο? Επίσης αυτό, η καταστροφή της φύσης μας αποτελεί ένα πρόβλημα μας, ένα μεγάλο πρόβλημα μας. Δηλαδή λένε έχουμε τόσα προβλήματα. Η καταστροφή της φύσης μας είναι ένα από τα μεγάλα μας προβλήματα. Απλά δεν καλύπτεται ας πούμε όσον άλλα προβλήματα που έχει η Κύπρος, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Να μείνουμε λίγο στο θέμα με τα αμπελοπούλια. Τα πράγματα είναι καλύτερα, χειρότερα, διότι αρχίσαν αυτά τα χρόνια και το βλέπω έτσι δημοσιογραφικά. Πρώτα ήμασταν πολύ πιο χαλαροί. Μετά έχουν σφίξει τα ζωνάρια πολύ εκλεγευμένα, το λέω. Δεν ξέρω τώρα σε ποια κατάσταση είμαστε. Ξαρτάται με πότε το συγκρίνεις. Αν το συγκρίνουμε με τα επίπεδα της παγίδευσης της δεκαετίας του 90. Πριν 7 χρόνια, παραδείγματος χάρη. Πριν 7 με 10 χρόνια. Θυμούμε ότι τουλάχιστον δημοσιογραφικά τότε άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα, έτσι να ασκείται πίεση. Ίσως ήταν με την ένταξη της, πέφτει αυτό με την ένταξη της... Μειώθηκε σιτά η έκταση του προβλήματος με την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό έγινε, αντιλαμβάνεστε, επειδή υπήρχε η βούληση για να παταχθεί το φαινόμενο ακριβώς λόγω της ένταξης μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και έπειτα βλέπουμε ότι συνεχώς έχει αρχίσει ξανά να αυξάνεται ο ρυθμός δηλαδή. Της παγίδευσης, ακριβώς οπισθοδρομούμε και οπισθοδρομούμε σε σημείο που να έχουμε σχεδόν φτάσει τα επίπεδα προ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι ανησυχητικό το γεγονός. Περίπου 2 εκατομμύρια πουγιά, όχι μόνο αμπελοπουγιά, σκοτώνονται στην Κύπρο κάθε χρόνο. Και πάνω από 100 είδη πουλιών έχουμε καταγράψει παγιδευμένα στα δίχτυα και στα ξόδια. Επειδή δεν είναι επιλεκτική η φύση της παγίδευσης. Και εννοείται, όποιον πιάνονται, όποιον περάσει θα πιαστεί. Οπότε σε αυτά τα είδη πολλές φορές είναι και απειλούμενα και ενδυμικά της Κύπρου, δηλαδή που φαγιάζουν μόνο στην Κύπρο, πουθενά άλλου στον κόσμο. Πολλά μεταναστευτικά είδη, σπάνια είδη, πάνω από 100 είδη. Ναι, συνεργάζεστε. Υπάρχει λειτουργός, επειδή μιλούσαμε έξω πριν να μπούμε στο στούδιο. Υπάρχει ειδικός λειτουργός, ο οποίος ασχολείται σε συνεργασία φυσικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.
Ο ρόλος του ποιος είναι ακριβώς να καταγράφει όσον αφορά την παγίδευση, ο τι ρόλος, κάνουμε. Μα εμείς σαν πτυνολογικός δεν έχουμε επεμβατικό ρόλο με την έννοια όταν δούμε ένα δίχτυ το κατεβάζουμε. Ο ρόλος μας είναι καταγραφές και όταν δούμε, καταγράψουμε παγίδευση, επικοινωνούμε με τις αρμόδιες αρχές. Και μετά πιέζουμε να εφαρμοστεί ο νόμος ουσιαστικά. Και γενικά έχουμε καλή συνεργασία με τις αρχές. Αυτόν το πιέζουμε, μιλά από μόνον του. Κατά ακρίβεια έπρεπε να εννοείται, να εξυπακούεται ότι θα ακολουθηθεί ο δρόμος της δικαιοσύνης. Ναι. Όχι να ασκούμε πίεση για να εφαρμόσουμε τον νόμο. Εντάξει, είναι μια ιδανική κατάσταση. Ο ρόλος μας σαν μη κυβερνητικός οργανισμός, αυτός είναι. Ναι. Εντάξει, μπορεί κάποιος να σας πει ότι τι πειράζει, είναι παράδοση για μας να πιάνουμε, ας πούμε, τα αμπελοπούλια, όπως οι Άγγλοι σκοτώνουν τις αλεπούδες. Ακριβώς. Φαντάζομαι τα ακούσατε πάρα πολλές φορές αυτά. Θα λέγαμε ότι αποτελούσε ίσως παράδοση στα περασμένα χρόνια, στις περασμένες δεκαετίες. Μα ξέρετε κάτι, διάβαζα στην ιστορία του Άντρου Παυλίδη, ότι κάναμε εξαγωγή αμπελοπουλιών από καιρό Βενετοκρατίας. Ναι, ναι, αυτά γίνονταν. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει, κατά τη γνώμη μας, ότι θα πρέπει να συνεχιστεί κάτι που αποτελούσε παράδοση παλιά, εφόσον πλέον είναι η μορφή του καταστροφική. Δεν είναι η κοινωνία, πλέον ο παππούς που πάει και στείνει 10 ξόβερκα. Ακριβώς. Και λέμε εν παράδοση. Πλέον είναι βιομηχανοποιημένη η κατάσταση. Βάζουν μηχανούθηκια τα οποία τραβούν τα πουγιά, ρίχνουν χαλίκια στους θάμνους και τρομάζουν τα πουγιά να πέφτουν στα δίχτυα. Στείνουν δίχτυα πόσα μέτρα, να σας πω, πόσο μέτρο και ύψος. Έναν πλέον. Χωρίς να λέμε ότι τούτον είναι αποδεχτό, ακόμα και ο ένας πάει και βάζει λίγα ξοβέρκα, έναν πλέον γίνει η παράδοση. Είναι βιομηχανοποιημένη η κατάσταση. Εντάξει, αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν τα μέσα, μέλπου θα σου πει κάποιος. Δηλαδή τότε ο παππούς είχε να γίνει τα μέσα. Ναι. Τώρα είμαστε, έχουμε και τεχνολογία, έχουμε και τις μηχανές. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι πλέον παγιδεύονται πέραν των 2 εκατομμυρίων πουλιών κάθε χρόνο. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτό γινόταν και από τις υπόλοιπες χώρες στις οποίες χρησιμοποιούν τα πουλιά κατά τη μετανάστευση, με τον ίδιο βαθμό που γίνεται στην Κύπρο, μέσα σε λίγα χρόνια αυτά τα πουλιά θα είχαν εξαφανιστεί και πλέον έτσι κι αλλιώς η παράδοση θα είχε σβήσει. Οπότε δεν νομίζω ότι μιλούμε πλέον για μια παράδοση, μιλούμε για μια, όπως είπε και η Μέρπο, εκβιομηχανοποιημένη πλέον παραγωγή και η οποία συνδέεται και μάλιστα και με, ακριβώς, με μαύρο χρήμα και με... Θα θέλουμε να μιλούμε για παράδοση και παγιά η εμπορία γυναικών ήταν παράδοση. Σημαίνει πρέπει να το συνεχίσουμε. Δηλαδή κάτι που είναι κακό, αν μπορούμε να το ξεφορτωθούμε. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σαν επιχειρήμα. Να, αφήστε με έτσι. Μα για εσένα είναι κακό μέλπο. Μα για όλους κακό, απλά δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Μα γιατί υπάρχουν τόσα εκατομμύρια πουλιά. Ναι, πρώτα απ' όλα, κάτι άλλο που δεν ελέγχθηκε πριν είναι ότι τα πουλιά των καιρών που έστεινε ο παππούς στο βερκούδιν του δεν είχαν άλλες πιέσεις. Αλλά όταν χάνουν τις περιοχές τους, χάνονται τους χώρους φωλεοποίησης τους. Έρχονται χάνουν το χώρο τροφοληψίας τους. Έρχεται η κλιματική αλλαγή. Υπάρχει τόση άλλη πίεση. Τότε τούτη η συγκεκριμένη πίεση έρχεται σαν το κερασάκι, να σου πω. Αμπελοπούλια. Υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες αμπελοπούλια. Τα αμπελοπούλια χρησιμοποιούν την Κύπρο ως μεταναστευτική οδό. Κατά το άνοιξη και το φθινόπωρο. Μέσα στις βάρκες, φαντάζομαι. Ναι. Ακριβώς. Οπότε δεν είναι καταρχήν πουλιά που ανήκουν στην Κύπρο. Όχι, μεταναστευτικά. Και άρα εντός εισαγωγικών δικαιούμαστε να τα εκμεταλλευόμαστε. Είναι κοινόσπορος ολόκληρης της Ευρώπης και όχι μόνο της Ευρώπης και της Αφρικής και της Ασίας κτλ. Άρα, αν υπήρχε μια εκμετάλλευση, θα έπρεπε να γίνεται σε συλλογικό τρόπο. Δηλαδή, θεωρητικά πάντα έτσι, δεν δικαιούμαστε μόνο οι Κύπροι να μαζεύουμε αυτά τα πουλιά, αν θα ήταν κυνηγήσιμο είδος ή είδος προς θύρευση. Μα και άλλες χώρες είναι. Και υπόλοιπες χώρες. Ιδιαίτερο σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα ακριβώς, στο Λίβανο από ό,τι ξέρω. Αν λοιπόν και οι υπόλοιπες χώρες εφάρμοζαν αυτή τη μέθοδο στους ρυθμούς που εφαρμόζαμε εμείς, τότε θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Επίσης, δεν πρέπει να περιμένουμε να φτάσει κάτι να κοντεύει την εξαφάνιση για να θυμηθούμε να το προστατεύσουμε. Γενικά, η τάση στον πληθυσμό του αμπελοπουγιού στην Ευρώπη
πάνε καλά. Το θέμα είναι ότι η παγίδευση δεν παγιδεύει μόνο αμπελοπούγια, πρώτον. Δεύτερον, δεν ξέρουμε σε μερικά χρόνια θα καταρρεύσει ο πληθυσμός τους με τις πράξεις μας. Άρα εμείς διαφυλάττουμε το ώστε να μην κινδυνεύσουμε στο μέλλον. Mm. Αυτά τα πράγματα, διότι αποτελούν παράδοση, ιδιαίτερα στα κοκκινοχωριά, τα λέτε στους νέους? Έχουν εμπλοκή, φανταζομαι, οι νέοι στην παγίδευση? Να, με κάθε ευκαιρία. Διότι είναι μέσα στην οικογένεια που... Με κάθε ευκαιρία κάνουμε πολλές ομιλίες και σε σχολεία, συμμετέχουμε σε εκθέσεις, ναι, σε αλλά πανηγύρια. Στο σπίτι μαθαίνουν άλλα μέλπο. Εσείς πόσο θα τους αγγίξετε όταν κάνετε μία διάλεξη κάθε τόσο? Ναι. Το θέμα είναι, το ιδανικό θα ήταν να μπει και μέσα στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ναι, ή μια εκστρατεία ενημέρωσης που αντιλαμβάνεστε χρειάζεται μεγάλο κονδύλι, αλλά νομίζω το κράτος θα μπορούσε να το κάνει. Ναι. Βρίσκεται αντίδραση στους νέους εκείνης της περιοχής ισχυρή ή μέτρια? Αλλάζουν, βλέπετε τα πράγματα ότι πηγαίνουν προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, στους νέους πάντοτε? Νομίζω εξαρτάται. Νομίζω υπάρχουν πολλοί νέοι που δεν ξέρουν ότι είναι παράνομο, δεν ξέρουν το πρόβλημα που δημιουργείται. Υπάρχουν και νέοι που μπορεί να το ξέρουν αλλά να μην αντιλαμβάνονται το μέγεθος και πόσο κακό κάνει. Εξαρτάται. Εντάξει, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, επειδή αντιλαμβάνεστε παράδοση από παππού, σε πατέρα, σε θείο, είναι πιο δύσκολο. Βρίσκεις, συναντάς τείχο, ας πούμε, πολλές φορές. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάψεις να προσπαθείς. Είναι μέσα στην ανάπτυξη τους. Είναι ένας θεσμός πλέον για εκείνους. Είναι άμεσα συνδεδεμένος με την οικογενειακή εικόνα. Νομίζουμε όμως ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και ήδη αρχίζουν να αλλάζουν. Απλά θέλει προσπάθεια. Εσείς πώς αντιμετωπίζεστε ως πτηνολογικός σύνδεσμος σε περιοχές όπου υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα? Εντάξει, πολλές φορές υπάρχει κάποια αντίδραση. Αντιλαμβάνεσαι ότι θίγονται οικονομικά συμφέροντα. Αυτό θα είναι, θα έλεγα, κάπως αναμενόμενο. Πέραν αυτού όμως, θα έλεγα ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε την κοινωνία των πολιτών, αντιπροσωπεύουμε το μέλλον, αν θέλετε, και τις μελλοντικές γενναίες. Θεωρούμε ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό και το δίκαιο, οπότε η όποια αντίδραση, θα λέγω ότι μας πεισμώνει ακόμα περισσότερο να κάνουμε τη δουλειά μας. Συμφωνεί η Βασιλική επί του συγκεκριμένου. Εσύ, Βασιλική, όσον αφορά τις αντιδράσεις, είσαι και νέα. Θεωρείς ότι το γεγονός ότι είσαι μικρή σε ηλικία, αυτό μπορεί να επηρεάσει και τη συμπεριφορά των άλλων? Σίγουρα μπορεί να σου πούν ότι δεν βγήκες ακόμα στη ζωή να δεις τι σημαίνει τα οικονομικά συμφέροντα, για παράδειγμα. Οπότε το κάνει πιο δύσκολο. Αλλά ακριβώς αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, σε επισμώνει πιο πολύ να προσπαθείς να μεταδώσεις το μήνυμα. Mm-hmm. Διότι φαντάζομαι έχεις να κάνεις και με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, ναι, όχι νέους. Οπότε αν βλέπουν μια μικρή να πηγαίνει εκεί, να προσπαθεί να τους διδάξει μερικά πράγματα. Ναι. Και φαντάζομαι ότι ο τρόπος αντιμετώπισης τους ναι, κάποιες φορές ίσως σε μειώνει. Σίγουρα. Έχει πάρα πολλές φορές που νιώθεις ότι, και ότι δεν σε παίρνουν σοβαρά, και αυτό που λες, νιώθεις ότι νομίζουν ότι το λες επειδή δεν ξέρεις, επειδή δεν κατάλαβες κάτι. Mm-hmm. Ενώ δεν είναι τόσο εύκολο να μεταδώσεις το μήνυμα, ειδικά σε ανθρώπους πιο μεγάλης ηλικίας. Ναι. Ενώ στους νέους βλέπεις ότι υπάρχει πρόσβαση καλύτερη. Σίγουρα. Ευκολότερη. Να σου κάνουν και πιο πολλές ερωτήσεις, να μάθουν συγκεκριμένα τι είναι το πρόβλημα. Ενώ συνήθως οι πιο μεγάλοι άνθρωποι, επειδή αποφάσισαν ποια είναι η άποψή τους, αποκρυστάλλωσαν άποψη. Ναι, ναι. Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να σπάσεις αυτό το φράγμα. Ναι, ναι. Τον τοίχο. Ποιος χρησιμοποίησε τη λέξη τοίχο, νομίζω εσύ, Μέλπο? Ναι. Στην έναν τοίχο, διότι η θέση τους επαγιώθηκε, αποκρυσταλλώθηκε εδώ και χρόνια, που ήταν πολύ πιο δύσκολο να τους αλλάξεις άποψη. Αλλά όχι αδύνατο. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσεις να προσπαθάς. Mm-hmm. Δεν πρέπει να υποτιμάς την... Φαίνεσαι και μικρή και λεπτοκαμωμένη. Οπότε... πρέπει να υποτιμάς όμως το πώς μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος σε οποιαδήποτε ηλικία της ζωής. Εννοείται, αυτό είναι, εξυπακούεται. Ναι. Άρα ο τείχος μπορεί να κρεμιστεί. Εγώ τις πιστεύω, αλλά θέλει πολύ υπομονή και επιμονή. Γενικά, ναι, θα έλεγα ότι νέοι
ανέκαθεν είναι εδώ για να αλλάξουν την κοινωνία και εμείς προσπαθούμε να την αλλάξουμε προς το καλύτερο. Mm-hmm. Ποιος είναι ο στόχος σας ως Bird Life, ως πτηνολογικός σύνδεσμος, Μέλπο? Ο στόχος μας είναι να προστατέψουμε και να διατηρήσουμε την βιοποικιλότητα μας, τα πουγιά μας και τους βιοτόπους τους, μέσω και δράσεων προστασίας και δράσεων ενημέρωσης. Απευθύνεστε σε σχολεία, είμαι σίγουρη. Υπάρχουν, σε ποιες άλλες ομάδες απευθύνεστε πληθυσμό? Και σε οργανωμένα σύνολα, π.χ. φωτογραφικούς ομίλους ή οργανωμένα σύνολα που ήδη ασχολούνται με τους πρόσκοπους, δεν ξέρω κατά πόσον. Έχουμε κάνει και ομιλίες σε πρόσκοπους. Δίνοντας τη φύση είναι εκ των πραγμάτων οι πρόσκοποι. Στο ευρύ κοινό, δηλαδή τα μέλη μας δεν είναι μόνο από οργανωμένα σύνολα. Οποιοδήποτε. Είναι το ευρύ κοινό. Γενικά οι εκδηλώσεις μας είναι ανοιχτές για όλους και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να παρευρίσκεται και να ενημερώνεται και να ευαισθητοποιείται. Ήθε. Γιατί αυτόν τον τόπο το δανειστήκαμε και επειδή το θυμηθήκαμε σήμερα, γιατί το απαιτεί η παράδοση, να το θυμόμαστε πιο συχνά για να τον προστατεύουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κάθε επιτυχία. Να ξαναδώσεις, σε παρακαλώ, Μέλπο, την ιστοσελίδα του πτηνολογικού και το τηλέφωνο. Ναι, η ιστοσελίδα μας είναι www.birdlifecyprus.org. Το τηλέφωνο μας είναι 22 455 072. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά. Καλή καθαρά Δευτέρα. Όντως. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι. Θα κλείσουμε σε αυτό με το Πουλάκι Τσίου. Ο Δημήτρης Ζωσιμιού θα το φροντίσει. Επιλογή του Μάριου Παπαδόπουλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα. Γεια σας. Των νέων χτυπά εδώ. Στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 6 κάθε Δευτέρα. Από εμάς με τους νέους.